Κύριε Παπαϊλίου, σήμερα εδώ στη μεγάλη επέτειο του Βαλτετσίου, πείτε μας δύο λόγια. Εκδηλώσεις αυτού του είδους, εμπροκειμένου η επέτειος της, για την επέτειο της μάχης του Βαλτετσίου, αναδεικνύουν ιστορικά γεγονότα του αγώνα του γένους για εθνική παλιγενεσία, αναδεικνύουν τις πρωταγωνιστικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης, κρατούν ζωντανή τη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας και βέβαια αναδεικνύουν και κυρίως ενισχύουν το εθνικό φρόνημα, την εθνική αυτοπεποίθηση και τη συλλογική αυτογνωσία όλων μας. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν προσφέρονται για προσωπικές αντιπαραθέσεις, για προσωπική προβολή και κυρίως για αφιψηλού συστάσεις οι οποίες αφορούν θεσμούς και πρόσωπα. Νομίζω ότι απαιτείται σεβασμός από όλους. Η πατρίδα μας σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Τον Αύγουστο ελπίζουμε βάσιμα ότι θα βγούμε από τις μνημονιακές πολιτικές και θα καταφέρουμε να μπούμε σε μία περίοδο κανονικότητας, πάντοτε σε συγκεκριμένα πλαίσια που επιτάσσονται από την ευρωπαϊκή συμμετοχή μας. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται αποφασιστικότητα, ιδίως σήμερα που το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο. Νομίζω ότι με εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.